Όπως μεταδίδει το Reuters, η Πολωνία και η Βουλγαρία είναι οι πρώτες χώρες στις οποίες ο κύριος ενεργειακός προμηθευτής της Ευρώπης διακόπτει την παροχή φυσικού αερίου από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία. Τα Ολλανδικά futures βρέθηκαν να σημειώνουν νωρίτερα άλμα 24% στα 127,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο από την 1η Απριλίου όπως μεταδίδει το Bloomberg. Αυτή την ώρα ενισχύονται 10% στα 113,5 ευρώ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέτησε από τις χώρες που χαρακτηρίζει μη φιλικές να συμφωνήσουν σε ένα σύστημα πληρωμής βάσει του οποίου θα ανοίγουν λογαριασμούς στην Gazprombank και θα πραγματοποιούν πληρωμές για τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου σε ευρώ ή δολάρια που θα μετατρέπονται σε ρούβλια. Η Πολωνία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα πληρώσει για το ρωσικό φυσικό αέριο σε ρούβλια και έχει προγραμματίσει να μην παρατείνει τη σύμβαση φυσικού αερίου με την Gazprom μετά τη λήξη της στο τέλος του τρέχοντος έτους. Οι πληρωμές για το φυσικό αέριο που παρέχεται από την 1η Απριλίου πρέπει να γίνονται σε ρούβλια χρησιμοποιώντας τον νέο τρόπο πληρωμών, για τον οποίο οι αντισυμβαλόμενοι ενημερώθηκαν εγκαίρως, ανακοίνωσε η Gazprom την Τετάρτη. Βουλγαρία. Η Gazprom παραβιάζει τους ορούς της σύμβασης. Ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας δήλωσε σήμερα πως το προτινόμενο σύστημα πληρωμών από πλευράς Ρωσίας ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη χώρα του. Τόνισε ακόμη ότι η Σόφια έχει πληρώσει για παραδόσεις φυσικού αερίου του Απριλίου και η διακοπή της προμήθειας παραβιάζει τη σύμβαση μεταξύ Βουλγαρίας-Gazprom. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.